Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ, ξεκινώντας, να μην κάνω μία αναφορά στο τραγικό χθεσινό περιστατικό. Είναι αυτονόητο ότι η σκέψη όλων μας είναι σήμερα με τον 31χρονο αστυνομικό που δέχθηκε την δολοφονική επίθεση χθες και δίνει σήμερα τη μάχη για τη ζωή του. Αλλά αντίστοιχα, η σκέψη όλων μας οφείλει να είναι και με όλα εκείνα τα παιδιά, τους Έλληνες αστυνομικούς, τους εργαζόμενους, οι οποίοι ρισκάρουν κάθε μέρα τη ζωή τους και τη σωματική τους ακαιρεότητα για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς. Και να θυμόμαστε πάντα, και αυτό είναι ένα μήνυμα που οφείλουμε να το στείλουμε υπερκομματικά, ότι αυτά τα παιδιά έχουν οικογένεια, έχουν επίσης μάνα, έχουν επίσης πατέρα, έχουν επίσης ανθρώπους που αγωνιούν αν θα γυρίσουν το βράδυ. Και αυτό πρέπει να το στείλουμε όλοι μας ενιαία, συντεταγμένα και να σταματήσουμε να χύνουμε το δηλητήριο του διχασμού στην ελληνική κοινωνία. Έρχομαι τώρα στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο και ξεκινάω λέγοντας ότι όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του 2020 ψήφιζε τότε το νόμο 4662 για την αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας, πίστευε προφανώς ότι ένας μόνο νόμος αρκεί για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από τις φυσικές καταστροφές αλλά και τις φωνικές πυρκαγιές. Δυστυχώς όμως όλες οι πρόσφατες θεομηνίες και καταστροφές από τον Ιαννό και τη Μύδια μέχρι τον Εύρο, την Εύβοια, την Πάρνθα και τον Ντάνιελ πρόσφατα τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία δείχνουν ακριβώς πόσο λανθασμένοι ήταν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Ακούσαμε τον Υπουργό να μιλάει επανειλημμένα για τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Αλλά ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει την Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική Κρίση που ορίζει το άρθρο 5 του Κλιματικού Νόμου αλλά και τα περιφερειακά σχέδια που εξειδικεύουν τη στρατηγική αυτή. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να καταρτίζεται ο οργανισμός του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πάνω από 2 χρόνια μετά από τη σύσταση του Υπουργείου. Και μόλις σήμερα, 2 χρόνια μετά, ξεκινάει η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κλιματική Κρίση που προβλέπει το άρθρο 28 του Κλιματικού Νόμου. Το λέω αυτό ακριβώς γιατί όταν επικαλούμαστε την κλιματική κρίση που είναι αυτονόητα υπαρτή, άσχετα αν τη θυμήθηκαν τώρα κάποιοι, για να δικαιολογήσουμε τις αποτυχίες της κυβέρνησης στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, πρέπει τουλάχιστον να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Και οι κυβερνητικές επιλογές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν είναι ούτε έγκαιρες, ούτε αποτελεσματικές. Πάμε λοιπόν στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου. Φέρνει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί διατάξεις προγενέστερου δικού της νόμου, που είναι πλέον πάγια νομοθετική της πρακτική. Και ενώ τα τελευταία θλιβερά γεγονότα έχουν αποδείξει ότι ο νόμος του 2020 ήταν αποτελεσματικός, αυτό το νομοσχέδιο ακολουθεί πιστά την οργανωτική και επιχειρησιακή του λογική. Λες και το πρόβλημα είναι απλά κάποιες μικρές τροποποιήσεις, λες και ο νόμος του 2020 κάλυψε όλες σχεδόν τις ανάγκες και έλειπαν κάποιες μικρές απλά διορθωτικές παρεμβάσεις για να τελειοποιηθεί. Κανείς δεν αναφέρεται, για παράδειγμα, στην ασάφεια και τη σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και την αλυσίδα της διοίκησης που οδήγησαν σε σοβαρές αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και στις μεγάλες καταστροφές που είχαμε το περασμένο καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα δεν συζητάμε εδώ απλώς για το πώς θα βελτιώσουμε έναν αναποτελεσματικό νόμο. Σήμερα ακούμε την αγωνία, το κλάμα, τα βλέμματα της απόγνωσης των πολιτών που έχουν ζήσει αυτές τις φυσικές καταστροφές. Και σήμερα στην πραγματικότητα συζητάμε για το πώς δεν θα ξαναζήσουμε τα μεγάλα δράματα αυτά, για το πώς δεν θα ξαναζήσουμε τις καμένες εκτάσεις, τα νεκρά ζώα, τις χαμένες περιουσίες, τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά και νέες απώλειες ανθρώπινων ζώων. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε 3 κρίσιμα θέματα τα οποία πρέπει να αφορούν έναν πραγματικά νέο σχεδιασμό για την πολιτική προστασία. Νούμερο 1. Κονδύλια και πόροι. Δεν γίνεται την ώρα που συζητάμε ένα νομοθετικό μπάλωμα αντί ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων,
που απαιτεί διάλογο με τους φορείς και την κοινωνία, να μην αγγίζουμε ούτε στο ελάχιστο τα απόρριτα κονδύλια που αφορούν την πολιτική προστασία. Το άρθρο 53 του νόμου 4662, που προβλέπει τις δαπάνες των απόρριτων κονδυλίων για την πολιτική προστασία, παραμένει ακόμα σε ισχύ, χωρίς την παραμικρή τροποποίηση προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Και επειδή τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες για την πολιτική προστασία θα αυξηθούν και επειδή υπάρχουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει εδώ και τώρα να τελειώσει αυτή η λογική της αδιαφάνειας. Ο ελληνικός λαός να ξέρει πού και σε ποιους πάνε τα χρήματά του, για να μπορεί μετά να ζητήσει και τις ευθύνες όταν θα έρθει ξανά αντιμέτωπος με συνέπειες νέων φυσικών καταστροφών. Δεύτερον, ο ρόλος της δασικής υπηρεσίας. Στο άρθρο 35 που αφορά τη συνεργασία πυροσβεστικής με την δασική υπηρεσία, συστήνεται τριμελείς υποστηρικτικές ομάδες που συνδράμουν τη δασική υπηρεσία, οι οποίες καλούνται στο πεδίο κατόπιν αιτήματος της πυροσβεστικής. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση προφανώς δεν σημαίνει αναβάθμιση της δασικής υπηρεσίας. Απλά ομολογείται ότι δεν είναι εφικτή η πραγματική της αναβάθμιση με πόρους και προσωπικό και άρα προσθέτουμε μια επιπλέον επιχειρησιακή δομή μετατρέποντας την οικία δασική υπηρεσία απλά σε παθητικό μεσολαβητή του αιτήματος. Τρίτον, ο αναγκαίος σεβασμός, και ακούστηκε από πολλούς, στο ρόλο και τη συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας. Και αναφέρομαι στο προσβλητικό και εντελώς παράλογο της υπαγωγής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γιατί είναι νοπές ακόμα οι μνήμες όπου υπουργοί και στελέχοι της κυβέρνησης αμφισβήτησαν ευθέως τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις στον Εύρο, κάνοντας ανερυθρία στα μάλιστα λόγια πολιτικοποίηση στην παράθεση των επιστημονικών δεδομένων. Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι δεν έχετε κανένα απολύτως δικαίωμα να επιχειρείτε, να ελέγξετε, να αποδιαιτήσετε πολιτικά και να προσαρμόσετε στα μέτρα σας την επιστημονική κοινότητα, ώστε να την κάνετε ένα παθητικό εργαλείο για να ερμηνεύετε και να δικαιολογείτε και να καλύπτετε τις εκάστοτε δικές σας ευθύνες σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων κλιματικών ή άλλης μορφής καταστροφών. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το αποτυχημένο μοντέλο πολιτικής προστασίας, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης την περασμένη Κυριακή προέταξε ένα ριζικά διαφορετικό σχέδιο. Αφορά την πρόληψη, αφορά την αναβάθμιση της δασικής υπηρεσίας, αφορά ένα ολιστικό μοντέλο αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων και αφορά και σε ένα σύστημα διαχείρισης και ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι η χώρα εισέρχεται σε μια εποχή πολλαπλών κλιματικών κινδύνων. Αυτοί οι κίνδυνοι απαιτούν εκβάθρων αλλαγές στην πολιτική προστασία. Και δεν αρκούν πλέον οι εκ των υστέρων ελληματικές και αποσπασματικές πρωτοβουλίες που έχουν απλώς ως χαρακτήρα την καταστολή ή την αποζημιωτική αποκατάσταση, χωρίς να δίνουν καμία έμφαση στην πρόληψη. Είναι λοιπόν προφανές ότι η κυβέρνηση εμένει στο ίδιο λάθος. Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτό το λάθος κοστίζει σε φυσικό πλούτο, κοστίζει σε περιουσίες, δυστυχώς κόστισε σε ανθρώπινες ζωές. Είναι προφανές ότι εμείς ζητάμε να αλλάξουμε σελίδα. Ευχαριστώ πολύ.